Τηλεθεατές, ο τίτλος της εκπομπής μας «Υποθήκες ηρώων του 21» δεν επιτρέπει εισαγωγές και επεξηγηματικούς προλόγους. Εκείνο που μπορούμε να υπογραμμίσουμε είναι ότι μέσα από τα αυθεντικά λόγια των ηρώων της Παγκαιρεσίας μας θα ακουστούν πάμπολα ελληνοπρεπή μηνύματα και διδάγματα ελληνικού εθνισμού για μικρούς και μεγάλους, χρήσιμα για το παρόν και το μέλλον. Ας ακούσουμε λοιπόν τους ίδιους τους πρωτοπολέμαρχους της εθνεγερσίας μας, τι μας χειροδοτούν και υποθηκεύουν για μας σήμερα και για όλες τις επερχόμενες γενιές. Πρώτος και καλύτερος, ο πρώτος αρχιστράτηγος της Ρούμελης, Οδυσσέας Ανδρούτσος, που ήταν αυτοδίδακτος και γνώριζε πολύ καλά τα ιταλικά και τα αρβανίτικα. Έχει πάρα πολλά στο ενεργητικό του και θα αναφερθούμε σε μερικά από τα περισπούδαστα γράμματά του, στα οποία εκφράζεται με τόλμη και λεβεντιά, με πνευματική αυτοκαλλιέργεια και θυμοσοφική σαφήνεια, και ο λόγος του είναι ξεχύλισμα ψυχής και πέλεκης βροντής και αστραπής ως τα άρματα που φορούσε. Στις 22 Μαρτίου του 1821 γράφει μεταξύ άλλων στους Γαλαξιδιώτες: «Αγαπητοί μου Γαλαξιδιώτε, ήτανε βέβαια από το Θεό γραμμένο να αδράξουμε τα άρματα μιαν ημέρα και να χυθούμε κατ' επάνω στους τυράννους που τόσα χρόνια ανελεήμονα μας τυραγνεύουν. Τι θέλουμε, βρε αδέρφια, τούτη την πολυπικραμένη ζωή? Να ζούμε από κάτω στη σκλαβιά και το σπαθί του Τούρκου να κονιέται στα κεφάλια μας? Δεν τυράτε που τίποτα δεν μας απομένει? Οι εκκλησίες μας γίνηκανε τζαμιά και αχούρια των Τούρκων. Κανένας δεν μπορεί να πει πως τάχα έχει τίποτα ειδικό του, γιατί το ταχύ βρίσκεται φτωχός σαν διακονιάρης στη στράτα. Οι φαμελιές μας και τα παιδιά μας είναι στα χέρια και στην διάκριση των Τούρκων. Τίποτα, αδέρφια, δεν μας έμεινε. Δεν είναι πρέπον να σταυρώσουμε τα χέρια και να τυράμε τον ουρανό? Ο Θεός μας έδωσε χέρια, γνώση και νου. Ας το βάλουμε γρήγορα σε πράξη και ας είμαι, θα αδέρφια, βέβαιοι το πως ο Χριστός μας, ο πολυαγαπημένος, θα βάλει το χέρι του απάνω μας. Ό,τι θα κάνουμε πρέποντας,
είναι να το κάνουμε μια ώρα αρχύτερα, γιατί ύστερα θα χτυπάμε τα κεφάλια μας. Τώρα η Τουρκία είναι μπερδεμένη σε πολέμους, εννοεί την αποστασία του Αλί Πασά, και δεν έχει ασκέρια να στείλει κάτι πάνω μας. Ας ωφεληθούμε από την περίσταση, όπου ο Θεός, ακούγοντας τα δίκαια παραπονά μας, έστειλε διαλόγου μας. Μια ώρα πρέποντας είναι να ξεσπάσει αυτό το μαράζι όπου μας τρώγει την καρδιά. Στάρματα, αδέρφια, ή να ξεσκλαβωθούμε ή να πεθάνουμε. Εγώ, καθώς το γνωρίζετε καλότατα, αγαπητοί μου γαλαξιδιώτες, εμπορώ να ζήσω βασιλικά με πλούτη, τιμές και δόξες. Οι Τούρκοι, ό,τι και αν ζητήσω, μου το δίνουνε παρακαλώντας, γιατί το σπαθί του Οδυσσέα δεν χωρατεύει. Έπειτα, κοντά στα άλλα, ερθυμούνται και τον πατέρα μου που τους εζεμάτισε. Μα σας λέγω την πάσαν αλήθεια, αδέρφια, δεν θέλω εγώ μονάχα να καλοπερνώ και το γένος μου να βογκά στη σκλαβιά. Μου καίγεται η καρδιά μου να βλέπω και συλλογιούμαι πως ακόμα οι Τούρκοι μας τυραγνεύουν. Ενώ σε προκήρυξή του προς τους Αθηναίους γράφει μεταξύ άλλων: «Πατριώτε Αθηναίοι, πολεμούμε για τα πολυτιμότερα προνόμια του κόσμου, για την πίστη, την ελευθερία της χώρας μας και για την Ελλάδα. Η πρώτη είναι η Αγία και ο Θεός είναι μαζί της. Η δεύτερη είναι κληρονομιά μας και το ακατάλληλο δικαίωμα όχι μόνο των Ελλήνων αλλά και κάθε φωτισμένου έθνους. Όποιος νιώθει την αλήθεια αυτών των αισθημάτων, ας με ακολουθήσει πριν χαθεί το παν». Έγραψε ακόμα και στον Αδαμάντιο Κοραή και τον παρακινούσε να αφήσει κατά μέρος τους κονδυλοφόρους και να δράξει το γιαταγάνι λέγοντάς του: «Συμπαραλαβών, όσους δυνηθείς μαζί σου, ερθέ να συναγωνιστείς με τους αδερφούς σου, των δικαιότατων και νομιμότατων από όλους ποτέ τους αγώνας του κόσμου». Καυστικότατος ήταν και προς τον διδάσκαλο του γένους, Νεόφυτον Βάμβαν, όπου έμενε στα φραγκοκρατούμενα Ιόνια και δεν τολμούσε να περάσει στην αγωνιζόμενη στεριανή Ελλάδα. Γι' αυτό και τούγραφε επιτιμητικά στις 20 Απριλίου του 1823. «Σεβάσμιε πατριώτα, εις τας απροσδοκήτους μεταβολάς των εθνών μας παραγγέλνουν οι οπαδοί του αρθού λόγου ότι μεγαλυτέρα προσοχή χρειάζεται στους λειτουργούς της θρησκείας, στους νομοθέτας και στους εξεπαγγέλματος διδασκάλους. Εις άλλους θέλω περιγράψει πόσα κακά πάσχομεν από την έλλειψη ελληνοσωτηρίων διδασκαλιών. Προς εσέ δε λέγω ότι η ελληνική παιδεία ελείψει και έφυγε διόλου από την αγωνιζαμένη Ελλάδα. Φρονήματα γενναία και ιδανικά φιλελεύθερα, ποιος να τα διδάξει στην αθλία νεολαίαν των Ελλήνων. Τα ασφαλέστερα της Ελλάδος αποκτήματα είναι η Αθήνε, όθεν ιδού η αρδιωτέρα θέση συμπολίτα, για να διδάξει στον Ελλήνων τα τέκνα την αρετήν, την φιλοπατρίαν και την σοφία των προγόνων μας. Ιδού έθνος διψασμένων, για να ποτίσεις με τον πατριωτικό σου διδασκαλιών τα νάματα, ενθυμήθητε τον Μέγαν Σοκράτην, συκοφαντούμενον, αλλά διδάσκοντα την πατρίδα, μητρώστε και πατρός, και των άλλων πρόγονων απάντων, τιμιότερων και σεμνότερων και αγιότερων εστίν οι πατρίς, ποτιζόμενον φαρμάκι, αλλά φωτίζοντα την νεολαία των Αθηνών, ενθυμήθητε τον Δημοσθένην, αντιπολιτευόμενον και αντιπολεμούμενον από τους πονηρούς δημαγωγούς, και διδάσκοντα την πατρίδα του, ενθυμήθητε και τον Φωκίωνα, αυτόν μαρτυρήσαντα για την αλήθεια και σωτηρία των Ελλήνων εις το κέντρο αυτής του της πατρίδος. Εθυμείται τέλος πάντων αυτών των διδάσκαλων της αγάπης και της υπομονής, ώστις εδίδασκεν τους ανθρώπους όλους με το σταυρόν την αληθινήν σοφίαν και ελευθερίαν». Και κατέληγε: «Τα Ιόνια νησιά είναι καταφύγια γυναικοπαίδων, άσυλα της ειρήνης και ησυχίας. Τι ετρούποσες λοιπόν, ωρε καλόγερε, στη σφραγιά? Με ευχές και κατάρες δε φεύγουν, δε σκοτώνονται οι Τούρκοι. Αν θέλεις να βοηθείς την πατρίδα, αν την αγαπάς,
Έλα εδώ να ειδείς τις πληγές της και να τη γιάνεις παραστεκόμενος. Και η πανσοφυλαϊκή Μούσα μας σκιαγράφησε τον Ανδρούτσο με το ακόλουθο τετράστιχο. Σαν βράχος είναι οι πλάτες του, σαν γάστρο η κεφαλή του και τα πλατεά τα στήθια του τείχος χορταριασμένος. Κι όμως ο γίγαντας αυτός της λευτεριάς μας έμελε να δολοφονηθεί από το ίδιο το πρωτοπαλί καρό του, τον Κούρα, πάνω στην Ακρόπολη των Αθηνών, θύμα της πολιτικής και προσωπικής μυσαλλοδοξίας της εποχής. Όργιος Καραϊσκάκης, άλλος γενναίος της λευτεριάς μας, ο γιος της Καλογριάς, Γεώργιος Καραϊσκάκης, αεστράτηγος της Στερεάς στα 1827, που κινδύνευε η ηλική φρουρά της Ακροπόλεως των Αθηνών να υποκύψει στην στενή πολιορκία του Κιουτοχή, κάλεσε πολεμικό συμβούλιο στην Ελευσίνα, που είχε στρατοπεδεύσει, και είπε στους καπεταναίους: «Κάποιος από μας πρέπει να πάρει καμιά τρακοσαριά νομάτους και να πηδήσει τη νύχτα μέσα στο κάστρο», δηλαδή την Ακρόπολη, «για να ενδυναμωθούν και πάρουν κουράγιο οι δικοί μας. Ποιος αναλαμβάνει αυτή την κουτουράδα?» Όλοι τότε, ακόμα και ο Καραϊσκάκης, έριξαν το βλέμμα τους στον ίδιον και στον αρχηγό της Εύβοιας, Νικόλαο Κριεζιώτη. Γι' αυτό και έσπευσε αμέσως να προσθέσει: «Ωρε καπετάν Νικόλα, όλοι τους βλέπουν εμένα και εσένα. Λοιπόν, ή εσύ θα πας ή εγώ». Και τότε ο Κριεζώτης, κάνοντας ένα βήμα μπροστά από όλους τους άλλους, είπε: «Καπετάν Καραΐσκο, θα πάω εγώ, διότι αν χαθώ εγώ, ολίγον το κακό. Ενώ αν χαθείς εσύ, πάει η πατρίδα». Ο Καραϊσκάκης του είπε τότε επενετικά: «Άιντε ωραίο λιοντάρι μου, και είναι ως φαίνεται θέλημα Θεού να ρομπώσεις απόψε τους μουρτάτες και να δώσεις βοήθεια και κουράγιο στους κλεισμένους στην Ακρόπολη δικούς μας. Συνάντηση Καραϊσκάκη και Κιουταχή». Ο Γάλλος ναύαρχος Δερυγνή, που ήταν αραγμένος στο Φάληρο, κάλεσε στην αυαρχίδα τον Καραϊσκάκη και τον Κιουταχή για τον επισκεφθούν, χωρίς να γνωρίζει ο ένας για τον άλλον ότι θα συναντηθούν. Είχε προηγηθεί ο Κιουταχής και καθόταν στο σαλόνι με την σωματοφυλακή του και τον Δερυγνή. Μπαίνοντας και ο Καραϊσκάκης, ξαφνιάστηκαν και οι δύο και έφεραν ασυναίσθητα το χέρι στα όπλα τους. Χαιρετήθηκαν κατά το συνήθειο της εποχής και ρώτησε πρώτος ο Κιουταχής: «Τι κάνεις Καραϊσκάκη? Σε περίμενα να έρθεις στα Μπιτόνια να με προσκυνήσεις και να σου δώκω όλα τα βιλαέτια από την Αθήνα ως την Άρτα. Εγώ να σε προσκυνήσω?» Αντερώτησε ο Καραϊσκάκης: «Αν είσαι εσύ Ρούμελης Βαλεσής, αριστράτηγος, είμαι κι εγώ Ρούμελης Βαλεσής και είμαστε ίσοι. Όσο για τα βιλαέτια που μου λες, ήταν δικά μας και μας τα πήρατε. Τώρα τα παίρνουμε πίσω με το σπαθί μας. Και σου λέω και τούτο: αν ήξερε η διοίκησή μου ότι αυτή τη στιγμή κραίνομαι μαζί, με κρέμαγε και εμένα και τις 15.000 στράτεμα που έχω στη Λεψίνα». «Και πώς μπορεί να σε κρεμάσει?» απορεί ο Κιουταχής. «Μήπως και σένα δεν σε κρεμάει ο Σουλτάνος όταν θέλει?» «Ναι ή όχι?» του παρατηρεί ο Καραϊσκάκης. «Ναι, γιατί τον έχω βασιλέα», δικαιολογείται ο Κιουταχής. «Και εμένα με κρεμάει η βασίλισσά μου, η κυβέρνησή μου, γιατί την έχω βασίλισσα», απαντά ο Καραϊσκάκης. Χαμογέρασε ο Κιουταχής με την εύστοχη παρατήρηση του Καραϊσκάκη και έφυγε πρώτος από την αυαρχίδα του Δερυγνή. Την άλλη μέρα έστειλε στον Καραϊσκάκη καφέ, ζάχαρη και καπνό, και ο Καραϊσκάκης του έστειλε ένα φόρτωμα κρασί. Κάποτε άλλοτε, σε κάποια σύναξη, ρώτησαν τον Καραϊσκάκη το τι πρέπει να κάνει κανείς για να αποκτήσει καλό όνομα, και εκείνος απάντησε: «Φρόνιμος και παλικάρι, πλούσιος και γαλαντόμος, μέγας γίνεται στον κόσμο. Για να είναι όμως κανείς γενναίος πολέμαρχος και να τον παραδέχονται οι άλλοι, έλεγε πως πρέπει να έχει του πετεινού το φρόνημα για να τον προσέχουν, του σκύλου την καρδιά για να συγχωρεί και να τον αγαπούν, του λιανταριού την παλικαριά για να τον φοβούνται, του λαγού την περπατησιά για τον καμαρών, και της γυναίκας την πονηράδα
για να μπορεί να ξεφεύγει τις κακοτοπιές. Και για τις γυναίκες έδωσε τούτη την έξυπνη και με πάρα πολλά υπονοούμενα απάντηση όταν τον ρώτησαν να πει τη γνώμη του. Η γυναίκα και το άτι θέλουν άξιον αναβάτη. Πολύ μεγάλη σημασία όμως είναι και η γεμάτη περιεχόμενο και βαθύτατο νόημα ρίση του. Αληθινός αφέντης έλεγε και ξανάλεγε, είναι εκείνος που έκαμε πρώτα δούλος, μα λίμωνος τον αφέντη που γίνεται δούλος. Δημήτριος Πλαπούτας. Έτερος γενναίος πρωτοπολέμαρχος της παγγενεσίας μας είναι ο στρατηγός Δημήτριος Πλαπούτας, γόνος πολυμελούς αρματολικής οικογένειας της Αρκαδίας. Ήταν ψυχή γιονταρίσια και αρχηγός των αρμάτων της Καρίτενας, το δυνατότερο στήριγμα και αποκούμπι του γέρου του Μωριά. Έζησε όμως όλο του τον καιρό κάτω από τη σκιά του Κολοκοτρώνη. Γι' αυτό και δεν είναι ευρύτατα γνωστή όλη η θυελώδης και έντονη πολεμική του δράση. Πριν φύγει την τελευταία φορά από την Αθήνα για το χωριό του Παλούμπα της Γορτινίας, επισκέφθηκε το βασιλιά Όθωνα και του έδωσε διάφορες πατρικές συμβουλές και ορμήνιες για όλα τα προβλήματα της χώρας. Και το ίδιο έκανε και σε πολλούς άλλους κρατούντες της εποχής. Στον πύργο του, στο Παλούμπα, πήγαιναν και τον παράστηκαν και το έκαναν συντροφιά πολλοί φίλοι και συναγωνιστές του και κουβέντιαζαν με τις ώρες ως τα χαράματα και επαναλαμβάνανε πολλές φορές την ίδια παραβολή και ο ίδιος και οι άλλοι οι φίλοι του και τους έλεγε πάρα πολλές φορές. Κάθε άνθρωπος θα δώσει μια ώρα λόγω των πράξεών του στο Θεό και θα τον ρωτήσει ο Θεός και θα του πει «Σε έκαμα άνθρωπο και σε έστειλα στη γη, πες μου τι έκαμες». Αλίμονος εκείνους που πήραν τη ζωή αψήφιστα και ήταν ρέμπελοι και ανεπρόκοποι. Η οργή του Θεού θα είναι φοβερή και ανελέητη. Θα τον ρίξει κατευθείαν στην κόλαση, μέσα στη φωτιά και στο κατράμι. Και για τα μικρά παιδιά έλεγε και ξανάλεγε πως θέλουν με την καλή συμβουλή και το άξιο παράδειγμα για να γίνουν φρόνημα και υπάκουα και καλά άτομα στην κοινωνία. Όχι με το άγριο και με το ζόρι. Δεν γίνεται τίποτα με το ζόρι. Κάθε γονιός έχει τον τρόπο του να τα παιδέψει, αλλά δεν ωφελεί σε τίποτα το παίδεμα όσο το φιλότιμο, η όμορφη συμβουλή και το καλό παράδειγμα. Τέλος, προστανόμενος στο θάνατό του, ετοίμασε μόνος του τα σάβανά του και στους δικούς του που τον αποπήραν ότι είναι γρουσουζιά να πεθαμενονιάζεται, από ζωντανός απάντησε «Θα φύγω για ταξίδι αλλαργινό και δεν θέλω να σας βάλω σε μεγάλες μπελάδες. Μόνε φυλάχτε, μόνε φωνάχτε και τους άλλους, τους δικούς μας και συγχωριανούς, να αποχαιρετιστούμε απόψε, γιατί το πρωί θα είμαι φευγάτος σαν το πουλί». Και έφυγε πραγματικά σαν το πουλί το πρωί της 7ης Απριλίου του 1864, ευτυχισμένος και γαλήνιος, γιατί είχε πράξει στο ακέραιο το καθήκον του και θα πήγε να συναντήσει και μια ολόκληρη στρατιά γενναίων της γενιάς του που έδωσαν ό,τι είχαν πολυτιμότερο και ιερότερο για να είμαστε εμείς οι αγρόμονοι σήμερα ελεύθεροι. Αθανάσιος Διάκος, άλλος γενναίος της γενιάς των ηρώων του 21. Ο Αθανάσιος Διάκος, ο ήρωας της Αλαμάνας, που εθεροθυσιάστηκε ακολουθώντας τα βήματα και το παράδειγμα του Λεωνίδα στις Θερμοπύλες. Και οι δύο, σαν από θεία πρόνοια, πρωτομάησαν και έπεσαν στο ίδιο μέρος, υπερασπιζόμενοι την πατρίδα και για τα ίδια ιδεώδη και ιδανικά. Ο Διάκος, πρωτοπαλίκρατο του Θησαία Ανδρούτσου, υποκρίθηκε στους Τούρκους πως είναι τάχα δυσαρεστημένος με την κήρυξη επαναστάσεως στο Μωριά και πως θα ήθελε να έβγαινε προς αναχέτηση του Ανδρούτσου που επιχειρούσε να επαναστατήσει τη Ρούμελη. «Κι αν είναι έτσι όπως τα λες, Διάκο, για δεν πας να τον βαρύσεις», τον αποπήρε ο βοεβόδας της Λιβαδιάς Χασάναγας. «Και πώς μπορώ να τον βαρύσω, αγά μου, με μόνο 100 νομάτους που έχω», παραπονέρχει ο Διάκος. «Οι χωριανοί έχουν όλοι άρματα», του λέει τότε ο βοεβόδας. «Άρματα», αποκρίθηκε πονηρέα ο Διάκος, «μπορώ να συνάξω, αλλά όχι αυθαίρετα.
πρέπει να έχω μπουγιουρδί, χαρτί δηλαδή, δικό σου, έγκριση δική σου αγάμου. Το έχεις από αυτή τη στιγμή, του λέει τότε ο αγάς. Και ο διάκος πήρε τον μπουγιουρδί και μπόρεσε και έκανε επίσημα τη στρατολογία του για τον ξεσηκωμό της στερεάς. Η προσποίηση αυτή του διάκου έπαιξε σημαντικότατο ρόλο στην έναρξη και εδραίωση της Παναστάσεως στη Στερεά. Ο ίδιος όμως στάθηκε πολύ άτυχος. Στις 22 Απριλίου του 1821 δέχθηκε επίθεση 9.000 Τούρκων με τον Ομέρ Βριόνι και έμεινε να πολεμά με μόνο 18 όνομά τους. Τον άθλο και αυτοθυσία του διάκου διατραγωδεί η λαϊκή μας Μούσα με το ακόλουθο δημοτικό. Έμεινε ο διάκος μοναχός με 18 όνομά τους. Τρεις ώρες επολέμαγε με 18.000. Εσκίστηκε το τουφέκι του και έγινε κομμάτια. Και το σπαθί του έσυρε και στη φωτιά εμπήκε. Έκοψε Τούρκους άμετρους και 7 μπουλουκμπασίδες. Πριν το σπαθί του έσπασε απάνω από τη χούφτα και έπεσε ο διάκος ζωντανός εις τον εχθρόν τα χέρια. 1.000 τον πάνω από μπροστά και 2.000 πίσω. Γίνεσαι Τούρκος διάκη μου, την πίστη σου να αλλάξεις, να προσκυνείς στο τζαμί, την εκκλησία να αφήσεις. Πάτε κι εσείς και η πίστη σας, μουρτάτες να χαθείτε. Εγώ Γρεκός γεννήθηκα, Γρεκός θέλω να πεθάνω. Και άφησε την τελευταία του πνοή σουβλιζόμενος, λέγοντας προφητικά. Για δες καιρό που διάλεξε ο χάρος να με πάρει, τώρα πανθίζουν τα κλαδιά και βγάζει γης χορτάρι. Τώρα δηλαδή που αρχίζει να απελευθερώνεται η Ελλάδα. Φώτιος Χρυσανθόπουλος ή γνωστός ως Φωτάκος. Ο υπασπιστής του Κολοκοτρώνη, Φώτιος Χρυσανθόπουλος, γνωστότερος δηλαδή σε εμάς με το προσωπονύμιο Φωτάκος, λέει μια πολύ σοφή υποθήκη στα περιόνυμα από μνημονεύματά του, που είναι πιστή αποτύπωση της δικής μας σημερινής πεζής και άνοστης εποχής. Ας την ακούσουμε. Μετά την επανάσταση του 21, ο ηλισμός επλεώνασε. Οι άνθρωποι εκατάτησαν άπιστοι στις πολιτικές σχέσεις, εις δε τα συναλλαγάστων στρεψόδικοι και επίρροκοι. Μετά την έλευση της αντιβασιλείας στην Ελλάδα, της βαυροκρατίας δηλαδή, η διαγωγή της δικής ως αυτής τα πάντα διεύθυρε. Το δε σέβας και η λεγόμενη ντροπή μεταξύ των ανθρώπων αφανίστησαν. Η νεολαία μάλιστα άρχισε έκτοτε να ρέπει εις πράξεις χαμερπής, επαρεδόθη στην αμέλεια και την ακολασία και τας άλλας ειδονάς του σώματος. Ευχαριστείτε εις τας ματέας επιδείξης των ενδυμάτων και εις τα άσεμνα βαδίσματα. Και δεν παρέχει κατά δυστυχίαν καμίαν ελπίδαν καλήν. Ερεκά δε όλων τούτων, ικτρά θα είναι η κατάσταση του μέλλοντος. Διαπίστωση και δική μας, αγαπητοί μας φίλοι, νομίζω πως είναι πως ο Φωτάκος μπορεί να αναφέρεται στην μετά των Ιερών Αγώνα και την έλευση της βαυροκρατίας εποχή, αλλά ζωγραφίζει με χρώματα μελανά και την εποχή μας σήμερα, που είναι όπως αυτή ακριβώς που περιγράφει. Ανδρέας Μιαούλης. Πολύ γνωστός, αλλά όχι τόσο διαδεδομένος, είναι ο διάλογος μεταξύ του Μιαούλη και του Νέλσονος. Ήταν ο πρώτος, ο Μιαούλης δηλαδή, που έπεσε στα χέρια του Δευτέρου Εχμάλωτος στα νυχτά των Γαλλικών Ακτών και διέταξε να του φέρουν αυτόν τον τολμηρόν παραβάτη στην επαρχίδα του. «Είσαι Έλληνας?» ρώτησε ο μονόφθαλμος, Άγγλος ναύαρχος, τον Ιδραίο καπετάνιο. «Μάλιστα», απάντησε αγέροχο Μιαούλης. «Το ξέρεις ότι τα μέρη αυτά τα έχω αποκλεισμένα?» ξαναρώτησε ο Νέρσον. «Το ξέρω», απάντησε ο Μιαούλης. «Και γιατί παραβιάζει τον αποκλεισμό?» είπε έντονα ο Νέρσον. «Για να καζαντήσω, να κερδίσω χρήματα. Θέλω κι εγώ να κάνω μεγάλη και δυνατή την πατρίδα μου, ναύαρχε», πρόσθεσε ο Μιαούλης. «Αν ήμουν εγώ στη θέση σου και εσύ στη δική μου, τι θα με έκανες?» «Θα ξεκρεμούσα στάλμπουρο», απάντησε σταθερά ο Μιαούλης. Και ο Νέρσον, θαυμάζοντας το θάρρος και την τόλμη του Μιαούλη, τον άφησε ελεύθερον για να σταθεί γερή κολόνα στον ναυτικό αγώνα της εθνεγερσίας μας. Μακρυγιάννης. Άλλος ένας αγνός, τίμιος και γενναίος της λευτεριάς μας. Και τι δεν μπορεί να αντελήσει κανείς από τα παράμυλα σε πατριωτισμό και διδακτικότητα από μνημονεύματά του. «Όλα αυτά όπου γράφω εδώ», λέει ο Μακρυγιάννης,
Τα γράφω για να χρησιμεύσουν εις τους μεταγενεστέρους, για να μάθουν να θυσιάζουν για την πατρίδα τους και τη θρησκεία τους περισσότεροι αρετοί, να ζήσουν ως άνθρωποι σε αυτή την πατρίδα και με αυτή την θρησκεία, διότι χωρίς αρετή και πόνο στην πατρίδα και πίστη στην θρησκεία τους, έθνη δεν υπάρχουν. Τι αν σκοντάψουν, τότε στον Κρεμνόν θα πηγαίνουν, καθώς το επάθαμε και εμείς. Όλα τούτα πρέπει να τα βλέπουν οι νεότεροι και οι μεταγενέστεροι, να έχουν περισσότερη αρετή και πατριωτισμόν. Η πατρίδα του κάθε ανθρώπου και η θρησκεία του είναι το παν, και τότε λέγονται έθνη, όταν είναι στολισμένα με πατριωτικά αισθήματα. Το εναντίον λέγονται παλιόψαθες των εθνών και βάρος της γης. Και σε άλλο σημείο των απομνημονωμάτων του αναφέρεται στους πολιτικούς της εποχής του και λέει παραβολικά: «Τους πολιτικούς μην τους τυράτε, μοιάζουν της φώκιας. Κλαίνε την πατρίδα και τους αγωνιστάς, καθώς κλαίει η φώκια των πνιγμένων. Είναι τα δάκρυα της καυτερά, σαπίζει των πνιγμένων και κάθεται και τον τρώγει». Και σε άλλο μέρος του έργου του προσθέτει μεγαλόστομα: «Όλα τα έθνη πέφτουν κατ' επάνω μας και θέλουν να μας αποσώσουν. Παίρνουν όλοι το μερίδιο τους, αλλά απομένει και μαγιά. Γενική φιλήματα γίνεται και πάλι ματα παίρνουν το μερίδιο τους. Και για τούτο μένομαι από πάντα αχαμνή και ολίγη». Τα προφητικά αυτά λόγια του Μακρυγιάννη έχουν την επικαιρότητα και διαχρονικότητά τους για το παρόν και το μέλλον. Καλό θα είναι να τα έχουν υπόψη τους οι ρυθμιστές της εθνικής μας και κοινωνικής ζωής, αν θέλουν να διατηρήσουμε την ταυτότητα και τα φυλετικά μας γνωρίσματα. Κωνσταντίνος Κανάρης. Ξένοι περιηγητές που βρίσκονταν στην Αθήνα θέλησαν να ειδούν και να γνωρίσουν από κοντά τον φημισμένο Μπουρλοτιέρη Κανάρη, που ήταν τότε υπουργός των ναυτικών. Ο Κανάρης έμαθε για το αίτημά τους και θέλησαν να τους αποφύγει, για να μην τους απογοητεύσει με το πολύ κοντόσωμο του παρουσιαστικού του. Δεν τα κατάφερε όμως, γιατί εκείνοι επέμεναν και δήλωναν πως δεν θα εγκαταλείψουν το Υπουργείο αν δεν τους δεχτεί. Και ο Κανάρης, την ανάγκη σε φιλοτιμία ποιούμενος, τους δέχθηκε, και επειδή κατάλαβε ότι απογοητεύτηκαν βλέποντάς τον να χάνεται μέσα στην υπουργική πολυθρόνα, τους είπε έξυπνα: «Μαντεύω την απορία σας. Με βλέπετε έτσι σαν χαμένον μέσα στην πολυθρόνα και παραξανεύεστε και λέτε από μέσα σας πως εγώ, ένας νάνος, έκανα αυτά τα κατορθώματα που έκανα». Και επειδή ο τολμηρός ψαριανός δεν πήρε απάντηση, πρόσθεσε μετά από μια μικρή ανάσα: «Λοιπόν, μάθετε πως όταν έπαιρνα την απόφασή μου, έκανα το σταυρό μου και έλεγα: Καπετάν Κωνσταντή, ετοιμάσου να πεθάνεις. Και αντί για θάνατο, αντάμωνα τη δόξα». Γέρασαν με την ψυχή τους και έφυγαν όλοι οι ξένοι από το γραφείο του ικανοποιημένοι και ευχαριστημένοι. Αυτή ήταν η δημιουργή της ανεξαρτησίας μας. Ηρωίδες της εθνεγερσίας. Οι Έλληνες αγωνιστές ήταν αντάξιοι των αρχαίων ηρώων και ημιθέων, αλλά και οι Ελληνίδες του 21 ξεπέρασαν σε ηρωισμό και αυτοθυσία τις αρχές Σπαρτιάτισσες και κόσμησαν το πάθιο των αθανάτων ηρώων με νέες υπέροχες μορφές: Μπουμπουλίνα, Μαντομαυρογένους, Σάβενα και άλλες. Με το χορό του Ζαλόγκου των Εθνικών Συλλιωτισσών και Τσαράπιτσας της Ναούσης, η θυσία για την τιμή και την ελευθερία στις σελίδες της νεότερης ελληνικής ιστορίας πήραν τη μορφή τραγικού μεγαλείου. Ενώ με τις νέες Αμαζόνες Μανιάτισσες του πολέμου του Δειρού, που με όπλο τους το δρεπάνι του θερισμού κατετρόπωσαν τις ορδές του Ιμπραήμ, η δραματική ηρωική πραγματικότητα ξεπερνά τα πλαίσια της φαντασίας και εγγίζει τα όρια του θρύλου. «Τούρκοι, Τούρκοι, δεν τρεπόστε με γυναίκες να μαλώστε. Οι άντρες μας δεν είναι εδώ, πολεμούσεις στα λιμυρό. Οι γυναίκες σε το άμα κάμανε μεγάλο θάμα. Ανασκουμπών τις ποδιές και βάνουν πέτρες τρογγυλές. Κάφκαλα γίγουνε πολλά, σκορπούνε τα μυαλά και αρπάζουν τα τραπάνια και τους παίρνουν τα...» Μάρκος Μπότσαρης. Ο Μάρκος Μπότσαρης, όταν είδε ότι ο πόλεμος θα βαστάξει πολύ και για να απαλλαγεί από τις οικογενειακές φροντίδες, έστειλε την οικογένειά του στην Αγκώνα της Ιταλίας. Στο Καΐκι, που ανέβηκε για να αποχαιρετήσει τη γυναίκα του και τα παιδιά του, ο γιος του, ο Δημήτρης, άπλωσε το χέρι του με αφέλεια σαν παιδί και χάιδεψε τα ασημοκούμπουρα του πατέρα του. Ο Μάρκος τότε πήρε το παιδί
στα χέρια του, χάριψε το κεφάλι του και του είπε: «Δημήτρη μου, εύχομαι να χαρίζει μια μέρα τη λευτεριά που θα πληρώσει με το αίμα του ο πατέρας σου». Και γυρίζοντας προς τη γυναίκα του πρόσθεσε: «Χρήσω, σου αφήνω τα παιδιά στα χέρια σου και στην ευλογία του Θεού. Στην ξενιτιά που θα είσαστε, να μάθεις τα παιδιά να αγαπάνε το χώμα που τα γέννησε, να μισούν τους τυράννους και να ζουν με την ελπίδα ότι μια μέρα θα δουν λεύτερο το γένος τους». Όταν ξεκίνησε για το Καρπενήσι για να χτυπήσει τους Τούρκους μέσα στο στρατόπεδό τους, πέρασε από το μοναστήρι του Προυσού, μπήκε στην εκκλησία, προσευχήθηκε και βγαίνοντας έδωσε ένα πουγγί με γρόσια σε ένα γέρο καλόγερο λέγοντάς του: «Πάρ' τα καλόγερε και να τα μοιράσεις στους φτωχούς για την ψυχή του Μάρκου». «Τι, πέθανε ο Μάρκος Μπότσαρης?» ρώτησε ο ξαφνιασμένος ο γεροκαλόγερος. «Όχι, πηγαίνει όμως να πεθάνει», ήταν η απάντηση του Μάρκου. Και το κακό αυτό προαίσθημα ξεδιάλυνε για τον Μάρκο μετά από δύο μέρες. Κυριακούλης Μαυρομιχάλης. Στο πάρσιμο της Τριπολιτσάς, ο Κυριακούλης Μαυρομιχάλης έπιασε εχμάλωτο τον Κεχαγιάμπεϊ, αριστράτηγο του Χουρσίτ Πασά, μέσα στο χαρέμι ντυμένον γυναίκα, και επειδή τον ήξερε για γενναίο, του είπε υποτιμητικά: «Περίμενα να σε βρω στον προμαχώνα, Κεχαγιάμπεϊ. Ήθελα να χτυπηθώ μαζί σου σαν άντρας μάντρας, γιατί σε νόμιζα για παλικάρι, μα εσύ φόρεσες γυναίκια ρούχα και κρύφτηκες στο χαρέμι. Ήθελα να πολεμούσαμε κάποτε εμείς οι δύο και να πιανα εγώ εσένα εχμάλωτο», απαντά θυμωμένο ο Κεχαγιάμπεϊς. «Θα σε ελευθερώσω, ρε, για όλους σπορά», του απαντά αγέροχα ο ψησμανιάτης, «και εύχομαι σύντομα να χτυπηθούμε εμείς οι δύο. Μα αν ο Θεός μου το θελήσει να με ρίξεις στα βρώμικα χέρια σου, ζωντανό δεν θα με πιάσεις». Και η τραγική τους μοίρα έφερε και πάλι αντιμέτωπους τους δυο αυτούς πολεμάχους στη σπλάντζα της Ηπείρου. Στις 3 Απριλίου του 1822 ο Κεχαγιάμπεϊς με 3.500 στρατό ρίχθηκε μελίσσα κατά των 500 μανιατών και άλλων Ελλήνων του Κυριακούλη. Το πείσμα και από τα δύο μέρη ήταν φοβερό και έγινε ακόμα φοβερότερο όταν οι δύο έφυποι αρχηγοί αναγνώρισαν ο ένας τον άλλον. Μίσος και πάθος απροσμέτρητο είχε το αναμέτρημα. Η μονομαχία τους θύμιζε τροϊκό πόλεμο. Τα γιαταγάνια άστραφταν και έπεφταν πάνω στις σάρκες τους ανελαίητα, ώσπου έπεσαν και οι δύο τηρώντας την υπόσχεσή τους. Άλλος ένας διγενής ακρίτας έπεφτε τόσο άκερα για να βλαστήσει το δέντρο της αιματοβαμμένης ελληνικής λευτεριάς. Θόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο αριστράτηγος της Πελοποννήσου και πρωτομάστορας της λευτεριάς μας, γέρος του Μοριά, έχει πολλά στο ενεργητικό του. Τα σοφά του λόγια καλύπτουν όλες τις διαστάσεις της δημοσίας και ιδιωτικής μας ζωής, τα φουσέκια και τα γράμματα. Ακούγοντας κάποτε στη Ζάκηθο, στο σχολείο του γιου του Πάνου, τον διδάσκαλο του γένους Καλύβα να μιλάει στα παιδιά για φιλοσοφία και φιλολογία, σηκώθηκε πάνω και είπε έντονα: «Είναι αυτάς που τσαμπουνάς δάσκαλε στα παιδιά. Να, σε τούτο να τα φωτίσεις πως να φτιάνουν φουσέκια». Και όρμησε να πάρει το βιβλίο από τα χέρια του δασκάλου για να τους δείξει ο ίδιος. Ο δάσκαλος είδε και απόειδε για να γλιτώσει το βιβλίο. Φουσέκια ήθελε το έθνος, και το μάθημα αυτό το γνώριζε πολύ καλά ο γέρος. Οι Έλληνες κλέφτες και οι στρατοί της Ευρώπης. Συγκρίνοντας κάποτε άλλοτε τους στρατούς της Ευρώπης με τις ελληνικές τοπικιστικές καπετανίες, έλεγε: «Να μου δίνε ο Βέλιγκτον 40.000 στράτεμα, το διοικούσα μια χαρά, μα αυτού να του δίνα 40 Έλληνες, δεν θα μπορούσε ούτε μια ώρα να τους διοικήσει. Κάθε Έλληνας έχει και τα καπρίτσια του, το Θεό του, και πρέπει να κάνεις δουλειά με αυτούς, άλλο να φοβερήσεις, άλλο να κολακέψεις και άλλο να παιδέψεις κατά τους ανθρώπους». Ο τολμηρός καπετάνιος. Αυτούς που τρέχανε στα βουνά και κίνησαν την επανάσταση, τα πρώτα χρόνια πολύς ο κόσμος τους έλεγε τρελούς, και αυτός και ο γέρος λέει στα απομνημονεύματά του:
Ο κόσμος μας έλεγε τρελούς. Εμείς αν δεν ήμασταν τρελοί δεν έκαναμε την επανάσταση, διότι θέλαμε συλλογιστή πρώτον δια πολεμοφόδια, δεύτερο καβαλαρία πυροβολικό μας, πυροτοθήκες μας, και τρίτο ήθελαμε λογαριάσει τη δύναμη την ειδική μας και την τουρκική. Τώρα όπου ενικήσαμε, όπου τελειώσαμε το καλό τον πόλεμο, μακαριζόμεθα, μας επενούν. Αν δεν ευτυχούσαμε, ήθελαμε τρώγει κατάρες και αναθέματα. Ομοιάζαμε ως αν να είμαστε εις ένα λιμένα 50% καράβια φορτωμένα, και ένα από αυτά ξεκόβει, κάνει πανιά. Πηγαίνει στη δουλειά του με μεγάλη φουρτούνα και δυνατό άνεμο. Πηγαίνει, πουλεί την πραμάτια του και γυρίζει ο πίσω σόν. Ιδού άνθρωπος, ιδού παλικαριά, ιδού άξιος καραβοκύρης, ως σαν εμάς που καθόμαστε έτσι δειλοί με σταυρωμένα χέρια, χαημένοι, και κατηγορούνται τότε όλοι οι καραβοκυραίοι ως ανάξιοι. Αν δεν ευδοκιμούσε το καράβι, ήθελε υπούν, μα τι τρελός, να σηκωθεί με τέτοια φουρτούνα, με τέτοιον άνεμο, να χαθεί ο παλιάνθρωπος. Πήρε τον κόσμο στο λαιμό του. Τέτοιος είναι ο πολύς ο κόσμος, κακόμοιρος και φοβητσιάρης. Η παροιμία του δασκάλου. Αηδιασμένος από το φοβερό ελάττωμα των Ελλήνων να χωρίζεται σε ξενοκίνητες πολιτικές παρατάξεις, μίλησε προς τους Αθηναίους κάποτε και τους είπε: ένας δάσκαλος είδε τους μαθητές τους χωρισμένους στα δύο, σ' ανατολικούς και δυτικούς. Τους μάζεψε, τους μίλησε και κατόπιν τους ρώτησε: όσοι θέλουν τους Αγγλογάλους στον τόπο μας, να σηκώσει το χέρι τους. Στην αρχή διστάσανε, μα κατόπιν το σήκωσαν ορισμένοι. Και τώρα να το σηκώσουν ως θέλουν τους Μόσκοβους, είπε πάλι ο δάσκαλος. Το σήκωσαν και οι υπόλοιποι. Και τώρα συνέχισε αποκαρδιωμένος ο δάσκαλος, να το σηκώσουν οι Έλληνες. Καταλάβατε, ρώτησε τους ακροατές του. Καταλάβαμε, απάντησαν εκείνοι. Δεν υπήρχε κανείς. Έτσι είναι, είπε έντονα ο Κολοκοτρώνης. Δώσαμε τα φώτα στους ξένους και κρατήσαμε για τον εαυτό μας το σκοτάδι. Και τώρα ζητούμε να έρθουν να μας φωτίσουν αυτοί. Μα το φως πρέπει να το βρούμε μέσα μας, και όχι να το ζητούμε από τους ξένους. Είναι ντροπή μας. Να έχουν χάρη οι μεγάλοι στην Ελλάδα. Κάποτε, σε μεγάλο τραπέζι του ελληνικής μανιάτικης καταγωγής Ρώσου πρεσβευτού Κατακάζη, ήρθε ο λόγος για τους αγώνες των Ελλήνων και για τη συμβολή των μεγάλων δυνάμεων στην ανεξαρτησία της Ελλάδος. Σε κάποια στιγμή ένας νιοφερμένος απόλεμος της Ευρώπης Νεήλιδας, όπως τους λέγαν τότε, μόλις είχε αρπάξει ψηλή δημόσια θέση, είπε με ειρωνία και θρασίτητα σε όλους τους άλλους: ας έχει χάριν η Ελλάς εις αυτής της μεγάλας δυνάμεις, οι οποίοι την επροστάτευσαν και την έσωσαν με την αμαχία του Ναβαρίνου και όχι με την προκοπή των Ελλήνων. Η γενική δεσαρέσκεια φέρνει τα λόγια του και όλοι οι καλισμένοι στρέψανε το βλέμμα τους προς το γέρο του Μοριά. Και ο γέρος έδωσε τούτη την πληρωμένη απάντηση: να έχουν χάρη στην Ελλάδα όλες οι μεγάλες δυνάμεις, ακόμα και η Τουρκία, που λευτερώθηκε τούτος ο τόπος και ήταν και τρούποσαν όλοι οι κατεργαραίοι εισαγγελόγους και άφησαν τους τόπους απείραγους. Όλοι μείναν ανάφωνοι. Μόνο Ζαΐμις πρόσθεσε: τι έχεις να απαντήσεις σε αυτά που άκουσες από τον στρατηγό Σοφολογιώτατε? Και εκείνος έβγε κάτοχρος και κατατορπιασμένος: άμα σε πνίγει το δίκιο σου. Βλέποντας πάλι την αδικία να θριαμβεύει και το δίκαιο να χάνεται, συμβούλευε στους άλλους, σε όλους τους άλλους και στο έθνος, και σήμερα ακόμα έχει προεκτάσει η ρίση του αυτή, και έλεγε: άμα σε πνίγει το δίκιο σου και δεν φαίνεται, σήκωσ' το μόνο με το χέρι σου να φανεί, και αν πάλι δεν σε αναγνωρίζουν, πάρ' το με το σπαθί σου. Η κολοκοτρονέικη αυτή θεωρία, κατά τη γνώμη μας, μας είναι πολύ, πάρα πολύ χρήσιμη σε εθνική κλίμακα και σήμερα. Άλλοτε πάλι, βλέποντας την έξαψη των πολιτικών παθών και τους φοβερούς κινδύνους να επεπειλούν το έθνος, ανέβηκε σε μια πέτρα και φώναξε με όλη του τη δύναμη για να ακουστεί από όλους τους συμπερκομμένους: Ελληνάδες μου, είστε τρελοί. Άιτε φρόνιμο Θεό που σας προστατεύει. Ρίχτε μωρέ τα πάθη σας στον πρώτο λάκκο και μην τσακωνάστε ποιο θα βάλουμε αφεντικό μας. Αυτά δεν είναι καλά πράγματα. Δεν ταιριάζει στη φυλή μας. Αγαπάτε αλλήλους Έλληνες, η Ελλάδα για την Ελλάδα και μόνο από την Ελλάδα. Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης.
αφήσαμε τελευταίον της γενιάς του τον ηγεμόνα Τσαδούρο της Μάνης, αρχιστράτηγο και πρωθυπουργό της Αραγερμηνής Ελλάδος 1821-1824, τον Πέτρο Μαυρομιχάλη. Διότι είναι ο κορυφαίος των κορυφαίων ηρώων μας, πρωτοπόρος και πρωτουργός της ελευθεριάς μας, όπως θα δούμε από τα επίσημα κείμενα που ακολουθούν, και όλοι οι πόθοι και καημοί του σκλαβωμένου γένους είχαν στηριχθεί επάνω του. Το μαρτυρούν οι επιστολές του μετέπειτα μαρτυρικού Πατριάρχου Γρηγορίου του Πέμπτου, του αρχηγού της Φιλικής Εταιρείας Αλεξάνδρου Ψηλάντη και πολλών άλλων επωνύμων και ανωνύμων ταγών του έθνους. Παρέμενε όμως παρεξηγημένος ακόμα και σήμερα και αγνοημένος, διότι φόρτωσαν οι επιτίδιοι πράκτορες και κράχτες στην οικογένειά του τη δολοφονία του Καποδίστρια. Τίποτα όμως δε μένει κρυπτών υπό τον ήλιον, λέει η θεσμοσοφία του λαού μας, και σύμφωνα με το περισπούδαστο βιβλίο του ερευνητού Δημητρίου Κοκκινάκη υπό τον τίτλο «Ποιοι δολοφόνησαν τον Καποδίστρια», αθώοι οι Μαυρομιχαλαίοι, δε χτύπησαν αυτοί που είδε το φως της δημοσιότητος πρόσφατα. Μαυρομιχαλαίοι και Καποδίστριας είναι θύματα των ίδιων συνωμοτών. Αλλά το θέμα αυτό δεν είναι της παρούσης εκπομπής. Θα πρέπει να θυμίσουμε στους ακροατές μας πως η ανυπότακτη Μάνη στις 17 Μαρτίου του 1821 στη σύναξη της Αεροπόλεως των πάντων οπλαρχηγών και οπλοφόρων δεν έκανε επανάσταση, όπως παραπιστικά αναφέρουν όλοι σχεδόν ανεξαιρέτως οι δικοί μας και ξένοι ιστορικοί, αλλά εκήρυξε επίσημα τον πόλεμο κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που με την συνδρομή όλων των άλλων Ελλήνων την κατενίκησαν και την διαμέλησαν. Και τούτο διότι μεταξύ Μάνης και Πύλης είχε υπογραφεί συνθήκη μη επιθέσεως στα 1770 μετά τα ορολογικά, και οι σημαίες της Μάνης δεν έγραφαν ελευθερία ή θάνατος όπως όλων των άλλων μερών της Ελλάδος, αλλά έφεραν από τη μια μεριά το σύνθημα εθελοθυσίας της Μάνης, νίκη ή θάνατος, και από την άλλη είχαν το προγονικό σπαρτιατικό πρόσταγμα «ταν ή επιτάς». Και στις 3 Μαρτίου του 1821 τα μανιάτικα σώματα υπό την αιγίδα των παιδιών, των αδερφών και του ιδίου του Πετρόμπεϊ είχαν απελευθερώσει, όπως ξέρουμε, την μεγάλη πόλη την Καλαμάτα, από όπου ο ίδιος ο ηγεμόνας, περιστοιχούμενος από τον Κολοκοτρώνη, τον Παπαφρέσα, τον Αναγνωσταρά, τον Κυταρά, τον Κεφάλα και άλλους, και από πεντακισχυλίους οπλοφόρους, υπέγραψε το Μανιφέστο της Ελληνικής Εθνεγερσίας και το υπέβαλε προς τις αυλές της Ευρώπης και προς την Αμερική, το πλήρες κείμενο του οποίου έχει ως ακολούθως: «Προειδοποίηση προς σας ευρωπαϊκάς αυλάς, εκ μέρους του φιλογενούς αρχιστρατήγου, των σπαρτιατικών στρατευμάτων Πέτρου Μαυρομιχάλου και της Μεσσηνιακής Συγκλήτου. Ο ανυπόφορος ζυγός της Οθωμανικής τυραννίας, εις το διάστημα ενός και επέκεινα αιώνος, κατήδησε εις μια ακμήν, ώστε να μην μείνει άλλο εις τους δυστυχείς Πελοποννησίους Γρεκούς, ή μη μόνο πνοή και αυτή η διαναωθεί κυρίως τους εγκαρδίους ασθενάγμους των. Εις τη άπτυνόντες αθλίαν κατάσταση, στερημένη από όλα τα δικαιά μας, με μίαν γνώμη ομοφόνως αποφασίσαμε να λάβουμε τα άρματα και να ορμήσουμε κατά των τυράννων. Πάσα προς αλλήλους φατρία και διχόνια, ως καρποί της τυραννίας, απερίφθησαν εις των βυθών της λύθης και άπαντες πνέωμεν πνοήν ελευθερίας. Εγείρες ημών, ως δεδεμένα μέχρι του νυν, από τα σιγρά σαλίσους της βαρβαρικής τυραννίας, ελήθησαν ήδη και υψώθησαν μεγαλοψύχως και έλαβαν τα όπλα προς μηδενισμόν της βδεγυράς τυραννίας. Υπόδες ημών, οι περιπατούντες ενυχτή και ημέρα εις τας εναγκαρεύσεις πλατείας των τυράννων, τρέχουν εις απόκτηση των δικαιωμάτων μας. Η κεφαλή μας η κλίνουσα τον αυχένα υπό των σκληρών ζυγών, τον απαιτείναξεν ήδη και άλλο δε φρονεί η μη την ελευθερία. Η γλώσσα μας η αδυνατούσα εις το να προφέρει λόγον εκτός των ανωφελών παρακλήσεων προς εξηλαίωση των βαρβάρων τυράννων. Τώρα μεγαλοφρόνος φωνάζει και κάμνει να τυχεί το γλυκύτατο όνομα της ελευθερίας. Εν ενή λόγω όλοι απεφασίσαμεν
είναι ελευθερωθόμεν ή να αποθάνομεν. Τούτου ένεκεν παρακαλούμε την συνδρομή και βοήθεια όλων των ξεπλυνισμένων ευρωπαϊκών γενών, ώστε να διηγηθόμεν να φτάσουμε το ταχύτερον εις των ιερών και δίκαιων σκοπών μας και να λάβουμε τα δίκαιά μας και να αναστήσουμε το ταλαιπωρημένον ελληνικόν γένος μας. Δικαίω το λόγο η μήτρη μας Ελλάς, εκ της οποίας κι εσείς εφωτίσετε, απαιτεί όσον τάχιστα την φιλάνθρωπον συνδρομή σας και δια χρημάτων και δια όπλων και δια συμβούλων, των οποίων εμείωθα ευέλπιδες ότι θέλει αξιοθόμεν, και εμείς θέλουμε σας ομολογεί άκραν υπόσχεση και καιρό θέλουμε δείξει και πραγματικώς την υπέρ της συνδρομής σας ευγνωμοσύνη μας. 1821 Μαρτίου 23 εν Καλαμάτα, εκ του Σπαρτιατικού στρατοπέδου, Πέτρος Μαυρομιχάλης, αριστράτηγος Σπαρτιατικού και Μεσσηνιακού στρατού. Οι εθνικές προσφορές και θυσίες της νεραϊδογέννητης γενιάς των Μαυρομιχαλαίων δεν έχουν τελειωμό και ιστορικό προηγούμενο και επόμενο. Εκτός από τα δύο παιδιά του, Πετρόμπεϊ, τον Χριστόμαφον Ηλίαν που βλέπετε αυτή τη στιγμή, 23 ετών που με μόνο 300 μανιάτες κατέκοψε και κατατρόμαξε 1.700 Τούρκους του Λεοντάρι της Αρκαδίας στις 27 Μαρτίου του 1821, ώστε ο γέρος του Μωριά να γράψει στα απομνημονέματά του. Οι μανιάτες έκαμαν έναν πόλεμο που εμιμήθηκαν τον Λεωνίδα. Υπήρξε επίσης η ψυχή, ο Ηλίας ο Χριστόμαφος, και ήρωας στη μάχη του Βαλτετσίου και του Κρυακοκίου της Μεγαρίδος, και μεταφέροντας τον πόλεμο εκτός Πελοποννήσου και Αττικής, έπεσε μονομαχώντας σχεδόν με ισηρότατες δυνάμεις του Μέμπερη της Καρίστου στα στήρα της Ευβοίας στις 12 Ιανουαρίου του 1822. Επίσης τον άλλο του ιόν, τον Ιωάννη, 21 ετών, που τραυματίστηκε θανάσιμα στο Νιόκαστρο της Μεσσηνίας στις 14 Μαρτίου του 1825, επιτιθέμενος κατά ισχυροτάτων πολιορκητικών δυνάμεων του Ιμπρίμπασα, θέλοντας έτσι να ξεπλύνει μόνος αυτός ο Νεανίας την ντροπή και ήττα των Ελλήνων με τον Παπαφρέσα στο Μανιάκι. Επίσης τον αδερφό του Κυριακούλη, που με 500 μανιάτες, όπως προείπαμε, αντιμετώπισε 3.500 του Κεχαγιάμπεϊ του Χουρσίτ Πασά στη Σπλάντζα της Υπήρου. Και όταν ανεγνώρισε τον αντίπαλό του, που τον άφησε ελεύθερον, όπως πάλι προείπαμε ο ίδιος, πιάνοντάς τον να φοράει γυναίκια ρούχα μέσα στα χαρέμια του Χουρσίτ, κατά την άρρωση της Πολιτσάς, μονομάχησε μαζί του και έπεσαν και οι δύο στις 3 Απριλίου του 1822 στην Ήπειρο. Όπου δε μάχονται μανιάτικα σώματα με τους αρχηγούς τους, εκεί η νίκη, η τιμή και η δόξα. Το μαρτυρούν η γιγαντομαχία του Βαλτετσίου, με τους μανιάτες να μάχονται σε τρία ημικύκλια, αμπριά όπως τα λέγαν τότε. Επίσης η ανατροπή και ματέωση της πρώτης πολιορκίας του Μεσολογίου από τον Κιουταχή, από τον ίδιο τον Πετρόμπεϊ. Η φωνικότατη μάχη των Μήλων του Άργους με τον αδελφό του Πετρόμπεϊ Κωνσταντίνο και τους Δημήτριο Υψηλάντη και Μακρυγιάννη κατά του Ιμπρέιν. Οι τροϊκές αναμετρήσεις μόνο των μανιατών και μανιατισών στη Βέργα, στον Δυρό και στον Πολιάραβο, και ο καταξευτελισμός και ταπείνωση του αήτου μέχρι τότε Ιμπρέιν Πασά, που έχασε τα 2/3 του στρατού του σε νεκρούς και τραυματίες και σε έξοδα 80 εκατομμύρια γρόσια. Ενώ αντίθετα, στο Μανιάκι με τον Παπαφρέσα, έχουμε πεσώντας επί του πεδίου της μάχης και εχμαλώτους 800 Έλληνες, τους οποίους αποκεφάλισε στη συνέχεια αμέσως ο Ιμπραήμ, εννοείται τους εχμαλώτους, εκ των οποίων 300 περίπου μανιάτες με τον Πιέρο Βοηδή Μαυρομιχάλη και Θανασούλη Καπετανάκη, εξάδελφος ο πρώτος και γαμβρός ο δεύτερος του Πετρόμπεϊ, καθώς και πλουραρχηγοί Πουλικάκος Δημήτριος, Πετρουνάκος Αντώνιος και Μανουσάκης Απόστολος. Διάφοροι ιστορικοί αναφέρουν πως 69 αυγραστής στενής συγγενής των Μαυρομιχαλαίων πότισαν με το άλικο αίμα τους το δέντρο της ελληνικής ελευθερίας, και φαίνεται πως δεν είναι καθόλου υπερβολή αυτό. Το επιβεβαιώνει η σπαρακτική κραυγή του ίδιου του Πετρόμπεϊ.
ο οποίος το αποτύπωσε, την κραυγή δηλαδή αυτή, την αποτύπωσε ο ίδιος στην πολιτική διαθήκη του, λέγοντας με βαθύ πόνο και αναστεναγμό: «Μετά την απελευθέρωση ενός μέρους εκ του όλου της Ελλάδος, δεν εόρτασε ορτήν εθνικήν, νίκην πανελλήνιον, χωρίς να κλάψω το θάνατο των ιών μου, των αδελφών μου, των συγγενών μου, των οικείων μου, και χωρίς να έχω άλλη παρηγορία, ή μη μόνο την ενθύμηση ότι εξεπλήρωσα πιστώς τα χρέη μου προς την πατρίδα, και χωρίς να φέρω κατά νουν την τόσων χρόνων ευδαιμονία του μαυρομηχανικού οίκου, τον οποίον εγώ ύψωσα έτη μάλλον για τον θυσιάσω, αφιδός και αταράχος για την λαμπρά σου δόξα αφιλτάτη μου πατρίς, και τον εθυσίασα, δια να δύναμαι ελευθέρως να είπω, ύψωσα των προγονικών οίκων μου, τον θυσίασα δια την φύτρα την πατρίδα μου, εγέννησα τους ιούς μου για τους προσφέρω ολοκαύτωμα εις τον βωμό της ελευθερίας της, τους προσέφερον, τα πατρικά μου σπλάχνα εξέλιπον για τους ιούς μου, διότι εσύ πατρίς μου τους εκράτης εις χείρα σου, τους περιετήλησες εις τους κόλπους σου, δείχνοντας δε όλο το μεγαλείο της ψυχής του και της πολιτικής του διορατικότητος, σε άλλο σημείο της διαθήκης του προσθέτει, αφήνοντας και την υποθήκη του για μας σήμερα. Μακράν, μακράν από σε φιλτάτη πατρίς το φάσμα των φατριών, έχεις δείγματα αναρρύθμιτα εις πόσα εκινδύνευσες να υποπέσεις δεινά από τας επαράτους φατρίας». Και ως προς τις σχέσεις του με τον Καποδίστρια συμπληρώνει: «Πατρίς μου, επί Ιωάννου Καποδιστρίου άπασα η οικογένειά μου και περί αυτήν εδοκίμασαν αδίκους καταδρομάς, περιφρονήσεις και φυλακισμούς. Εις τούτο δεν θέλω ούτε σε με ανήκει να δικαιώσω εμ' αυτόν. Κρίνουσι περί τούτου οι απαθείς Έλληνες, και εις αιώνας θέλει κρίνει η αμερόληπτος ιστορία. Πάνω τη δύναμη να διαβεβαιώσω και δεν θέλω εύρη δυσκολία να πιστευθώ, είναι ότι έμαθον τον θάνατον του Καποδιστρίου μετά τον θάνατον αυτού, που σημαίνει ότι ο ίδιος αλλά και η οικογένειά του δεν είχαν καμία σχέση με αυτήν. Άλλοι ήταν οι συνωμότες και δολοφόνοι, ο Ζητιάνος και ο Ξαρακιανός που ήταν μπροστά στην είσοδο του Αγίου Σπυρίδωνα στον Άπλιο, και που οι πάτρονές τους τους φυγάδευσαν και το Foreign Office κρατά και σήμερα ακόμα επτασφράγιστον τον φάκελο περί Καποδίστρια στην Αγγλία. Ιδέε, συμπεριφορά και στάση του Πετρόμπεϊ έναντι του αδοκίμαστου και άπειρου περί τα διοικητικά και τα ελληνικά εθνικά πράγματα Καποδίστρια ήταν όχι μόνο άψογη και υποδειγματική, αλλά και ταπεινωτική ακόμα θα λέγαμε, για έναν παντοκαπνισμένο αρχιστράτηγο και πρωθυπουργών με ολόκληρη γενιά πρωτοπολεμάρχων, παιδιών, αδελφών και συγγενών. Πρόμπεϊς όμως, προαισθανόμενος τα δεινά που χάρκευε το τρίδημο μαυροκορδάτος Σκολέτης Γεώργιος Κουντουριώτης, που εξαγόρασαν την Βουλή και ανέτρεψαν την κυβέρνησή του, με αφορμή την άρνηση του γενναίου Κολοκοντρώνη να τους παραδώσει τα κάστρα του Ναπλίου, και βάζοντας το εθνικό συμφέρον και γενικό καλό 40 πιθαμές ψηλά, όπως λέει ο ίδιος, και παρά του ότι θα έπρεπε να αποστρέφεται τον Καποδίστρια λόγω της γνωστής αρνήσεώς του στις 20 Φεβρουαρίου του 1820 να αναλάβει την αρχηγία της Φοινικής Εταιρείας και να συνδράμει τον Ιερόν Αγώνα, γράφοντας τότε μεταξύ άλλων προς τον Πετρόμπεϊ: «Ας συνεννοηθόμεν καλώς. Μη πιστεύετε ότι με την βοήθεια που ζητάτε να σας δοθεί θα γίνετε ισχυρότεροι προς αντίπραξη της τουρκικής κυβερνήσεως προς υποστήριξη της ανεξαρτησίας σας για τον όπλο», λέει τότε σε επιστολή του ο Καποδίστριας προς τον Πετρόμπεϊ. «Επιθυμώ να σας ομιλήσω καθαρά προς τούτο, διότι εξηγήσεις το πεστρεμένο σας Κυριακού με κάμουν να πιστεύω ότι οι ραδιούργοι τινές σας ενέβαλαν εσφαλμένας ιδέας περί τούτων πάντων. Η πατρίς ευρίσκεται υπό την Οθωμανική κυριαρχία, υποτάπτην σας διατάσσει ο Θεός να την υπηρετήσετε και πρέπει να υπακούσετε στην θέση του υψίστου. Πάσα δάλλη υποβολή είναι απατηλή και το ζήτημα επικοινωνιτάτης εξάψεως παθών. Σεις, κύριε ηγεμόνο λαού ελευθέρου, οφείλετε να προφυλαχθείτε επιμελώς από τούτο». Δηλαδή, να μην κάνει ο Πετρόμπεϊς το παραμικρό κίνημα. Παρ' όλα αυτά όμως ο Πετρόμπεϊς, σε επιστολή του που έστειλε,
με τον απεσταλμένο του, άλλον απεσταλμένο, τον Περούκα, γράφει τότε μεταξύ άλλων στον Καποδίστρια. Οι Έλληνες απεφάσισαν να αποθάνουν εντύμως για να αποφύγουν τα συμφορά της πικροτάτης δουλείας και χήμαροι αιμάτων, δακρύων και υδρότων τους απεκατέστησαν αξίους της ανεξαρτησίας. Έχουμε όπλα, έχουμε χρήματα, έχουμε αρκετούς πόρους και τρόπους για να νικήσουμε τον βάρβαρο και να ασφαλίσουμε τα ελληνικά δίκαια, αλλά η αμάθεια και η πλονεξία επέφερε γενικήν αδράνειαν, ανυπέρβλητον αχρηματίαν. Όλοι αισθάνονται τα δεινά, όλοι ταλανίζουν την πατρίδα, ουδήσω επιφέρουν την θεραπείαν. Ο νόμος δεν ισχύει, η διοίκηση νηπιάζει, ο ισχυρότερος τριαδεύει, τα ιδιαίτερα συμφέροντα καταλύουν τα γενικά και ο καθής νομίζει τον εαυτό του κέντρον της φύσεως. Η εξογότη σου έχεις βέβαια φυσική νοροπή να θυσιάσεις και την ζωή σου για την σωτηρία της. Οι καλοί πατριώτες σου σε επιθυμούν. Ας ήδη λοιπόν πραγματικός ιεράς την εκπλήρωση του ερωτάτου τούτου χρέους σου σε περιμένει με ανοιχτάς αγκάλας. Ένα πλοίο την 1η Ιανουαρίου 1824. Ο πρόεδρος του εκτελεστικού, δηλαδή της κυβερνήσεως, Πέτρος Μαυρομιχάλης. Αλλά η μεγαλοσύνη και η ηγετική και πολεμικοπολιτική φήμη του ανδρός είναι τέτοιας διαστάσεως που έχει ξεπεράσει τα όρια της Ελλάδος τότε και αυτό το διαπιστώνουμε από τον ακόλουθο γεγονός. Όταν στις 25 Ιανουαρίου του 1826 ήρθε στην Αθήνα ο βασιλιάς της Βαυαρίας, Λουδοβίκος, για τον επίσημο εορτασμό της αναρίσεως στο θρόνο του γιου του, του Όθωνα, και γνώρισε τον εισερχόμενο μέσα στην αίθουσα των ανακτόρων γέροντα Πέτρο Μαυρομιχάλη, είπε προς το γιο του: «Πήγαινε παιδί μου να προϋπαντήσεις αυτόν τον άρχοντα, γιατί κατέβηκε από το θρόνο του για να ανέβεις εσύ». Και ο Όθωνας, τηρώντας έκτοτε με θρησκευτική ευλάβεια την πατρική αυτή προτροπή, ενώ για όλους τους άλλους πρωταγωνιστές της εθνεγερσίας μας, ακόμα και για τον Κολοκοτρώνη, είχε διατάξει τριήμερο πανελλήνιο πένθος στη Θανή τους, κατ' εξαίρεση και μόνο για τον Πετρόμπεη διέταξε πενθήμερο πανελλήνιο πένθος στο θάνατό του στις 17 Ιανουαρίου του 1848 και με τιμές αρχιστρατήγου και αρχηγού κράτους, με κάθε τιμή και επισημότητα όλης της πολιτιακής, θρησκευτικής, πολιτικής και στρατηγικής ηγεσίας της χώρας. Τον επικίδιο λόγο στον τότε Μητροπολιτικό Ναό των Αθηνών της Αγίας Ειρήνης επί της Αιώλου ανέλαβε ο για πολλά χρόνια γνωστός μεσολογγίτης πολιτικός και πρώην Πρωθυπουργός Σπυρίδων Τρικούπης, από το σύνολο της ομιλίας του οποίου βγαίνουν τα ακόλουθα συμπεράσματα. Ο προκείμενος ηγεμόν εχειρίστη την εξουσία αυτού όχι διειδιοτέλειαν αλλά προς πανεθνική ωφέλειαν και είναι άξιος σεβασμού και παντός επένου. Διεκινδύνευσε προθήμως την ίδια του τη ζωή και θυσίασε πολλούς εκ των συγγενών του εις τον βωμό της ελευθερίας της, τηρώντας το ακέραιο την σοκρατική ρίση «Μητρώστε και πατρός και των άλλων προγόνων απάντων, τιμιότερων και σεμνότερων και αγιότερων εστίν υπατρής». Αντί να θρηνεί τον χαμό των δικών του, εξεστράτευε και αντί να παρηγορείται από τους άλλους, τους επαρηγόρει ο ίδιος. Το όνομα αυτού είναι το πύργος απόρθητος, όταν οικούετο, ότι εκστρατεύει ή ότι θα εκστρατεύσει ο Μανιάτμπεης, οι σβησμένες ελπίδες των καταπτωημένων εθέρευαν και γίνονταν αστραπές και βροντές κατά των τυράννων. Ομοίαζε με τον τιτροσκόμενον λέοντα, ο οποίος όσον τιτρώσκεται τόσον αγριεύει κατά των τιτροσκομένων αυτού. Η διαφορά μεταξύ των τροπαίων της αρχαίας Ελλάδος και της γενιάς του 21 είναι μεγίστη. Οι παλαιοί Έλληνες μάχονταν κατά των βαρβάρων αντιπάλων τους για να διασώσουν την διακινδυνεύουσα πατρίδα, για να διατηρήσουν δηλαδή ό,τι είχαν και που πολλές πόλεις τότε εμίδησαν, προσφέροντας γη και είδωρο στους βαρβάρους. Ενώ η γενιά του Ιερού Αγώνα του 21 ανέστησε την από αιώνων πεσούσαν πατρίδα για να επανακτήσει ό,τι δεν είχε, δηλαδή την ελευθερία, την πολυπόθητη ελευθερία, και από υπόδουλη ενός αιμοσταγούς δυνάστη να αποκτήσει τα πανανθρώπινα
δίκαιά της, όπως πολύ σοφά υπογραμμίζει στην εμπρεσμένη προκήρυξή του ο πεφωτισμένος και θεόστατος κοιμηθής των αιώνιων ύπνων ηγεμών της Μάνης. Μέσα εις το βαθύ σκοτάδι της μαύρης δουλείας και απάνθρωπης τυραννίας, η Μάνη, λέει ο Σπυρίων Τρικούπης στον επικίδιο λόγο του, αντιστέκεται ως το θαμπό φως Κυρίου εις τάφων, που όμως ανιφλέγει και έκαψε μια ολόκληρη αυτοκρατορία. Ο ύψιστος, τιμώντας τις αρετές του, εξαπέστειλε σε αυτόν και μόνον τα σμουράς του και το υπουράνιον θέλημά του. Επί ηγεμονίας του κατέστησε την Μάνην πολεμικοτάτην εστίαν, πάνω στην οποία όλοι οι ταγοί του ξεσηκωμού ακόνησαν τα ξύπη τους και εξ αυτής επέπεσαν οι πρώτοι κεραυνοί κατά των τυράννων. Η ανέμακτη παράδοση της Καλαμάτας και η πρώτη εγερτήρια προκήρυξη του ηγεμόνος και αρχιστρατήγου και γερουσιάρχου Πέτρου Μαυρομιχάλου αποτελούν παγκόσμιο φαινόμενο και πρότυπο πολιτισμού και πολεμικού παραδείγματος. Διεκρίνεται δια την απόλυτη θεοσέβειά του, τη φιλοπατρία του και ο πατρεγονικός οίκος του ή το οίκος Αβραάμ. Αποτελεί και προσωποποιεί την δόξαν, την τιμήν και αγράισμα του Ιερού Αγώνος της Παγκινεσίας. Πρωτοπόρος και πρωταγωνιστής της πατρίδος απόλαυσε την επίγεια αθανασία και από δημήσας θα απολαύσει και την επουράνια μακαριότητα με διπλό φωτοστέφανο επί της κεφαλής του, το της αιωνίου επιγείου δόξης και το της επουρανίου μακαριότητος. Ο ποιητής και λόγιος Παναγιώτης Σούτσος στον επιτάφιο λόγο του είναι συνεχεία στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών αναφέρεται στην τεραστία θετική σημασία προσφορά της γενιάς των Μαυρομιχαλαίων και συμπληρώνει. Μετά τον Χουσίτ, ο Αιγύπτιος Ιμπραήμ με τα μεγάλου στρατού καταλικά την ελληνική στρατιά εν σφακτηρία. Ο Ιωάννης Μαυρομιχάλης, έτερος λεωτιδεύς ιός του μεταστάντος, ορμά κατά αυτού θέλω να αποπλύνει την αισχήνη της ήτης, έφυπος και εκοιμήθη. Ο Νεανίας αυτός των χαλκούν ύπνων, μη σκεπτόμενος αν ποτέ η πατρίς μνημονεύσει το όνομα αυτού ισότιμον της ελευθερίας. Ο Ιμπραήμ καίει την Πελοπόννησο, λαφυραγωγεί, νικά στο Μανιάκι, εκπορθεί το Μεσολόγιο με 4.200 Έλληνας νεκρούς και 7.000 γυναικόπαιδα κυρίους εχμάλωτα και εξολοθρεύει το παν ανεμπόδιστος. Ποιος θα τον αναχαιτήσει, αναρωτιέται ο Παναγιώτης Σούτσος. Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης, αυτάδεφος του Κοιμηθέντος, μετά του Δημητρίου Υψηλάντου και Ιωάννου Μακριγιάννη στους μύρους της Αργοναυπλίας. Ποιήνικος κατά κράτος τον Ιμπραήμ, ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης και Αναστάσιος, Τέκνα και Ηλίας Κατσάκος Μαυρομιχάλης, ανιψιός του μεταστάντος εις τον Αλμυρών και ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης, αλλά και η Γυραιά Ραλού Πιέλενα Μαυρομιχάλενα, μάνα του μεταστάντος, με τα δρυπανηφόρους γυναίκας εις το Δυρόν, παντού πρώτοι τροπεοφόροι και πάντα νικητές οι Μαυρομιχαλαίοι, οίκος ατρομήτων και εγκυφόρων ανδρών. Και ο ποιητής Παναγιώτης Σούτσος καταλήγει υπογραμμίζοντας με ιδιαιτερότητα. Πρωτομή αθλητική, λέει για τον Πετρόμπεϊ, κεφαλή διός, τράχυλος όρθιος, δεικνύων την αφοβία αυτού, στόμα λέοντος, βλέμμα επιβλέπων και καταμετρούν υπερηφάνως την γην, φωνή βροντόδης και ηγεμονική, ανάστημα κολοσιαίων, κι ούτως υπήξεν ο εξωτερικός Πέτρος Μαυρομιχάλης. Ανήρ ορατρόμητος και συνετός, υπήξεν εις μεν τα στρατόπεδα ηχήρ, εις δε στα πολεμικά συμβούλια η κεφαλή τσέγκης επαναστάσεως υπογραμμίζων καταπεριστάσεις. Άμα το δικό μας χέρι δεν κρατήσει το μαχαίρι, ολογιζόμενος ως φίλος, πισόπλατα θα μας την φέρει. Αναφανής, αφιλοκερδέστατος, απέπεψε και τον γυναικονίτη του Χρυσίτου, πλήθοντα χρυσίου και αδεμάτων, και απεποιήθη τα σπολιταλάντους προσφοράς του Κιαμήλου, και απέτρεψε τους οφθαλμούς αυτού από τον εκποιουμένων εις λάπιων εθνικών γεών και οικιών. Ήρθε δε εις το σημείο, δηλαδή στο θάνατον, φέρον μόνον τον τρίβωνα της ηγεμονίας αυτού τετριμένων. Μεγαλόγουλος και μέγιστος ανήρ, εθεώρησε και την εξουσία αυτού ευτελή και έδραμε πάντοτε όπου η δόξα εξηγοράζεται με κρονούς αίματος. Διότι ο Θεός ήτο η επουράνιος αυτού λατρεία,
η πατρίς η επίγειος και ο σωπεδάρητος και βρασίδας, έριπτεν από του στόματος αυτού λόγους αρχαίους και βαρύς ως τα χαλκά νομίσματα της αρχαίας Σπάρτης. Και απεδείχθη το ανάστημα υψηλότερος ελληνικής επαναστάσεως και μεταξύ των συγχρόνων του δεν υπήρξε έτερος εις άξιος αυτού. Και κύριε, συμπληρώνει ο Σούτσος, από σου έρχεται το αείρον φως του κόσμου και το φέγκος της αληθείας. Σύ αποστέλεις στην γη την χιλιάκτιδα ελευθερία, ή της ακάματος ως η φλόγα του κεραυνού σου έρχεται εις ημάς. Ο δάκτυλός σου σημείδε τότε ως στρατιώτας αυτής τους λογάδας των εθνών. Στρατιώτης μεγαλοσπάθης αυτής, πολυδύναμος και αίτητος υπήρξεν ο Πέτρος Μαυρομιχάλης εις την Ανατολήν γενέθλιον τόπων σου, κήτην του ηλίου σου και άσπιστον εστίαν πυρός. Όθεν τα έθνη σύμπαντα ίναψαν τας λαμπάδας της φωταγωγίας αυτών. Κύριε, δέξου υπό την σκέπη σου των όσιων το βήτου τον ή, ως αναβαίνω των ουρανών και τας Αθήνας ευλογών, κράζει ως εκείνος. Ιερουσαλήμ η νέα χέρου και αγαλίασε, ότι τα τείχη σου οικοδομηθήσονται σαν φύρο και σμαράγδο και λίθο επιτίμω. Και ζήσω ιεράρχε και ιερείς του υψίστου και λειτουργεί των ναών αυτού, μη διακόπτετε τας προσευγάσιμών προς ανάπτυξη της ψυχής αυτού. Και εσείς παρόντες χριστιανοί, και εσείς συναγωνιστέ αυτού, η τέκρα των συναγωνιστών αυτού, συνοδεύετε τα θρησκευτικά συνδεήσεις για πανδήμων ευχών και κράζετε με τεμού, αναπαύσει Κύριος ο Θεός εν κόλπης αυτού. Εις επίρρωση και επιβεβαίωση των υποτουποιητού Σούτσου προεκτεθέντων έρχεται η σοφία νόημη μυρολογίστρα Μανιάτισσα, η οποία στη θανή της γυναίκας του Πετρόμπεη, της γνωστής εμάς Πετρομπέησας, κωδικοποιεί και επικυρώνει την κατερία της και μεγαλοθυσία της οικογένειας της μυρολογώντας. Υιού του λιμενιού, πάνιες τις πτερούχες σου και σκέπαζες τους έξι γιους και τους 40 ανιψιούς. Εσύ που κράτησες τα κλειδιά στα σπίτια τα αρχοντικά και ήσουν καπετάνισσα στα μαυρομιχαλιάνικα, το είχες ποτέ συλλογιστεί ότι θα αλλάξουν οι κυρίοι και θα μείνεις δίχως γιους και πως δεν θα έχεις ανιψιούς? Μα εσύ να μην βαϊνωμάς, ούτε να κλαίς να βραστημάς. Τη σένα τα παιδεία σου μαζί με τα ανήψια σου τα πήρασε στην αγκαλιά η δόξα με τη λευτεριά και τα στολίσασαι ξερά, δηλαδή νεκρά, με σάβανα βασιλικά. Φορέσασαι χρυσή στολή και ζούστησα μακρύ σπαθή και διάλυσα στην κάτου γη καπεταναίοι και αρχηγοί. Ενώ ο έτερος ισότιμος εθνικός μας ποιητής, Αχιλλέας Παράσχος, ζώντας ο ίδιος όλον αυτόν τον μεγαλειώδη απόϊχο της λεβεντιάς και αυτοθυσίας των πρωτοπόρων και πρωταγωνιστών της εθνεγεσίας μας, καταγράφει μέσα σε 7 μονοστίχους του την απροσμέτρητη προσφορά του Πετρόμπεη και της νεραειδογέννητης γενιάς του προς την πατρίδα, λέγοντας «Εις της Ελλάδος πιθαμή δεν είναι τα εδάφη, ή της με αίμα τέκνου του γενναίου δεν ευάφη». Μαυρομιχάλης σύνθημα ομυρικών αγώνων, εάν πολέμου, όνομα όπερ τη νίκη φέρει. Ο δούλος θράβει τα δεσμά, αν μόνο το προφέρει. Και άλλοι ζώνουσι ήρωες βραδαίως το φορείον. Πανέλληνες, κλείνατε το γόνι, έμπροσθεν ευρίσκεστε Αγίων. Θα πρέπει να προσθέσουμε εδώ κλείνοντας ότι πράγματι όλοι οι αγωνιστές πρωτοπολέμαρχοι της γενιάς του 21 και της ελευθεριάς μας ήταν Άγιοι και έτσι πρέπει να τους τιμούμε. Με την αναφορά μας αυτή κάναμε ένα πνευματικό μνημόσυνο σε μια πλειάδα πρωτοπολεμάρχων της ελευθεριάς μας και νομίζομαι ότι όσοι είδατε, όσοι παρακολουθήσατε την εκπομπή μας θα μείνατε, πιστεύομαι, πολύ ωφελημένοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.